την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει 47 χρονή την Πέμπτη όταν και θα απολογηθεί για το έγκλημα με θύμα των 50 χρονών στο Μοσχάτο, ανέλησε η δικηγόρο τη το πρωί τη Τετάρτη, υποστηρίζοντα ότι δεν μιλάμε για δολοφονία αλλά για αυτοκτονία. Όπω είπε η δικηγόρο τη 47 χρονή Κατερίνα Τσιώνα, η εντολέα μου προσπάθησε να αποτρέψει το θάνατο που είχε προαποφασίσει ο 50 χρονος Σύμφωνα με την ίδια μάλιστα υπάρχουν και βίντεο μέσα από το διαμέρισμα που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της 47χρονης. Όπως είπε υπάρχει ένα βίντεο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για τα χρήματα και υπάρχει και δεύτερο βίντεο από το δραματικό περιστατικό που εξελίχθηκε. Τα βίντεο αυτά έχουν τραβηχτεί από την ίδια τη 47χρονη και σύμφωνα με τη δικηγόρο της είναι ευρήματα που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία. Είχε προαποφασίσει ο Θανό να προχωρήσει στην πράξη, του πρόσθεσε η δικηγόρο τη γυναίκα που συνελήφθη και ομολόγησε τη συμμετοχή τη στο έγκλημα στο Μοσχάτο. Επιμένοντα τη γραμμή ότι η 47χρονη δεν βοήθησε στον απαγχωνισμό του 50χρονου, η δικηγόρο τη είπε τέλο ότι οι συνθήκε που έφτασε μέχρι τον απαγχωνισμό είναι καταγεγραμμένε. Η 47χρονη προσπάθησε να τον αποτρέψει και γι' αυτό χτύπησε. Αυτό που δεν έχει φωτιστεί είναι ότι δεν είχε κίνητρο να τον σκοτώσει. Ήθελε να μάθει που είναι τα χρήματα και εκείνο τη είπε ότι τα χρήματα υπάρχουν, κατέληξε η δικηγόρο τη γυναίκα που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση όσον αφορά το έγκλημα στο Μοσχάτο.